Η επόμενη εισήγηση είναι από τον εκτιμόμενο Διονύση Κυρκουζάκη. Σύγχρονη επιστημονική επιστημονική σκέψη πάνω στα Ιπποκράτη έργα. Το απόσταμα των 40 ετών άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί επίσημοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, καταρχάς, θα σα ευχαριστώ θερμά που ήρθατε σήμερα εδώ μαζί μα. Μια όμορφη, μια ανοιξιάτικη. Να περάσουμε σε ένα ίσω όχι τόσο πια σάρικο, σε αυτήν την έκφραση. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω θερμότατα το κύριο Κούτρα, θα τα σου πει και στην εταιρεία διαδόσης του Ποκρατίου Πνεύματος με επέλεξε να μου κάνει αυτή τη τιμή, θα σου πω δύο λόγια. Θετικά για τις κάποιες μαχές πάλι στο Ποκρατίο. Λοιπόν, μερικά βιογραφικά στοιχεία για τον Ιπποκράτη. Λοιπόν, ο Ιπποκράτης θα πάρω ένα ακριβώ το τι θέλει στο παιδί. Στην Αγγλική, η Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης, ο χώρος. Ο Ιπποκράτης. Πράγμα τώρα προσπαθούν να κάνουν ένα προχωρά. Ο Ιπποκράτης, ο χώρος, γεννήθηκε το 460 π.Χ. Τότε γεννήθηκε την εποχή της αρχαίας κλασικής Ελλάδας, δηλαδή την εποχή όπου η Αθήνα, ας πούμε, στην Αθήνα ήταν και διέπρεπαν ο Περικλής και ο Σοκράτης. Πέθανε το 1970 προ Χριστού. Ήτανε γιατρός και ήδη του δίδεται από το πρώτο λεπτό του πατέρα της της ιατρικής. Ο Ιπποκράτης σε κάπως νεαρή ηλικία. Το περίφημο Ιπποκράτιο, συγγνώμη το Ασκληπίο Σφυγγό, όπου και δίδαξε, όπου και διδάχθη ο Ιπποκράτης. Το μέρος είναι εκπληκτικό, όπως το σημερινό μοναστήριο μας είναι σε πανέμορφη μέρη. Έτσι ήταν και τα Ασκληπία στην αρχαία Ελλάδα. Η οποία έφερνε θεραπεία, είπε να την καταθλιπτικά. Είπε να το βλέπουμε τον περίφημο όρο. Αυτό που δεν γνωρίζουμε πολύ είναι ότι ο Ιπποκράτης έγραψε 59 ακόμα έργα, στον οποίο πάρα πολλά είχαν να κάνουν με το θέμα της διατροφής, είχαν να κάνουν με το θέμα της εργασίας, δηλαδή είχε βρει το ότι η εργασία είχε σχέση με την ασθένεια.
επίσης της τροφής και της διατροφής. Ο υποκάστανο πρώτος απέρριψε τη μαγεία και έβαλε τη λογική για να εξηγήσει την ενθέτων ασθενειών. Όσοι έχουν εστιατόρια, η θεραπεία ορθολογίζεται με καταξίωση το εσωτερικό και τη φυσική εξέταση των ακρογωνιών στην όρεση διάγνωση. Ακόμα και σήμερα η διάγνωσή μας στηρίζεται σε αυτά τα δύο πράγματα. Ένα πολύ καλό ιστορικό ελευθερωγόντας για πάρα πολύ με φυσική εξέταση. Δεν είναι διάγνωση, δεν μπαίνει ούτε με την γεωτομογραφία, ούτε με την θεραπεία, ούτε με το πέτσι τη κάνει. Είναι επιβοηθητικά πράγματα. Ο Μέγας, πατέρας της ιατρικής, είχε θεωρήσει τους δύο πυλώνες της διάγνωσης. Και έτσι είναι και σήμερα. Γιατί ο Ιπποκράτης ζητάει την τεχνή, γιατί δεν επιβάλλει τίποτα. Και ζητάει ως εξής. Πάει ο γιατρός να δει έναν ασθενή. Ο ασθενής το αποκαλεί. Λέει τα μυστικά του, που δίνεται. Είναι σαν δύναμη της. Ο γιατρός ό,τι βλέπει και ό,τι αντιλαμβάνει να το κρατήσει σαν μυστικό. Το λέει αυτό. Ο δάσκαλος επίσης απαιτεί ανάρκεια προσφορά γνώσεων στους νεότερους μελλοντικούς γιατρούς. Επίσης, εισάγει την ισότητα, λέγοντας ότι είτε προσφέρουμε τις ειδικές γνώσεις στον άντρα, στη γυναίκα, στο δούλο ή στον αφέντη, στα παιδιά ή στον παιδί, ότι πρέπει να κάνουμε ακριβώς την ίδια μας δουλειά. Αυτό μας θυμίζει πάρα πολύ τα λεγόμενα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιπποκράτης κυρίως κι άλλοι αρχαίοι Έλληνες, όπως θα τον πήγε ο Απόστολος Παύλος και βρήκε τον νομό, το αγνώστο Θεό, και ίσως ακόμα πιο κοντά, μετά από την πλατωνική φιλόσοφη, ο πρόγνωστος και ο πλωτήνας, μέσα από την λογική της είχαν ανακαλύψει ότι κάτι παραπάνω υπάρχει από το Δία και την Ιερία. Υπάρχει κάτι που είναι πολύ ανώτερο, είναι αυτό που τα πάντα αφήνει και τα πάντα αφήνει. Ίσως όταν έχει κατασκευάσει. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ μια συνάντηση πιο κοντά από το πρόγνωστο. Βλέπουμε μια συνάντηση της αρχαίας ελληνικής σκέψης και φιλοσοφίας με τα λόγια του ιδίου του Ιησού και των Αποστόλων. Τα πολύ μεγάλα λόγια που λέει, το κάλλιο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Βλέπουμε πόσο κοντά είναι αυτό υπέρ του εμβολιαστικού κινήματος, γιατί πώς ζούμε στην περίοδο του αντιεμβολιαστικού κινήματος. Και έχω αυτή τη στιγμή επιδημία η Λαράς, λίγο πριν τη χρονιά είχαμε επιδημία παροτήτητας, παγκόσμια. Επίσης, σήμερα ακόμα υπάρχουν δύο πράγματα, το ένα είναι πλήκτρο, όσο είναι τα δάχτυλα που έχουν οι θάλαμοι στο δακτύλο να έχουν σχήμα των πλήκτων του τυμπάνου. Και αυτά εδώ έχουν σχέση με το. Έχουν σχέση με καρδιακιακές νόσους. Και μέσα με μια ειδική συγγενή δυσπλασία, ήδη που είναι η και καταλάβει, και γι' αυτό και λέω δάχτυλα του Ιπποκράτους, κάτι σημαίνει στην καρδιά και στο νοητικό σύστημα και η νομική σχήμα. Σήμερα δεν ξέρω αν κανένα θα το πει μαζί μα. Η Ιπποκράτης μέσα στον άνθρωπο τη πρώτη σύστημα του κόμματο θα μπορούσε και εσύ. Με κάποιε παραλλαγέ που πολύ καλά που είναι. Σε τελείω προσωπικό επίπεδο. Έχω αντέξει πάνω από 20. Κάνοντα απλά ό,τι ακριβώ είχε περιγράψει ο Ιπποκράτης. Αυτό ο Δενοπλάτων τη Ιπποκράτη. Όπω σύμφωνα με την μύθι, την ιστορία επίδεση. Αυτός ο Πλάτωνος είναι, όπως καταλαβαίνει, χριστιά να κάνουν αυτό. Τίποτα. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να σαπίσει και να καταστραφεί. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε κάποια χρήματα. Έχει ένας διαγωνισμός και ένας Ιαπωνέζος που τον κέρδισε. Είναι σε φάση προσπαθώντας να διασώσει το φυτό από τον θάνατο. Η Κόση είναι ένα εξαιρετικό νησί. Ένα νησί το οποίο είναι και στο κίνδυνο των πλαίσεων των Τούρκων. Νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο αξίζει τον κόπο να το επισκεφτώ.
που είδε από κάτι σπούδαζε στο σπίτι, όπου εκεί συνάντησε και κάποιον ο οποίος του έμαθε την ιατρική γυμναστική. Πώς πρέπει κάποιος να γυμνάζει για να φτάσει στην πνευματική υγεία σου. Έναντι στην είδο, υπήρχε ένας γιατρός ευρυμένων, ο οποίος άρχισε τον Δέρα και την εποχή συνέδρια, ό,τι έλεγε ήταν νόμος. Αλλά αυτός είπε το εξής, έβλεσε τους ασθενείς μας σε ναούς και κάποιοι που ήταν μεταξύ μάγων και ιερέων. Με διαφερμιστικό παθή, αν δεν ήταν καλά. Όταν στο σπίτι πολύ περισσότερο θα έρθει κανείς του πλασέντο με θέτη. Ο ίδιος λοιπόν αυτό το θέλησε, κάνοντας ένα δίδαγμα στην αγορά της χώρας. Λίγο αργότερα μάλιστα έφτιαξε η ιδιωτική σχολή, την οποία οι νέοι ιατροί δεν μπορούν να βρουν. Και είχαν και την εξής εκπληκτική σχέση θα έρθει κανείς με τους ασθενείς. Όταν ο ασθενείς δεν το καθίζαν αμέσως κάτω, που έλεγα να σημειώσει σε ένα σημείο το ιστορικό του τι νομίζει ότι είναι και με αυτό και τι νομίζει ότι μπορεί να το κάνει καλά να το χρησιμοποιήσει. Διαβάζοντας την Ιπποκράτης, θα κοντάδωσα αυτή τη βάρδια στην βάρδια στην περάδοντα το οποίο θα πρέπει να θέσεις για την τελειώστη σχολή στην είδο. Λίγο πολύ χρησιμό. Το μικρό που αφήσει. Λίγο πολύ χρησιμοποιούσαν τους ασθενείς και τελικά κάνανε αυτό που ήθελαν οι ασθενείς. Εν πάση περιπτώσει, έδειξε τη μαγεία από την ιατρική. Δεν ήταν αυτό λογική. Και είπα ότι όπως όλες οι εμφανίζονται έτσι, εμφανίζονται οι υπόλοιποι. Κάποια σχέση με τα μικρόβια, κάποια σχέση με παράγοντα. Έχεις κάτι άλλο που είναι εκπληκτικό και δεν προφορά τους χειρουργούς είναι ότι είπε ότι η ιατρική, ειδικά η πνευματική ιατρική, η χειρουργική, και κάθε φορά που έχει πνευματικό δεν είναι μόνο. Επιστήμη λένε και τέχνη. Το βλέπουμε σήμερα ότι λέμε αυτός ο γιατρός που είναι καλός τεχνίτης. Κόψεις, να ράψεις. Κάτι από την ενδοσκόπηση δεν είναι μόνο επιστήμη, αλλά είναι και, δεν πρέπει να μιλούν και τα χέρια, είσαι σαν ζωγράφος. Νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ επίσημο και αποτελείχνο. Ο κόσμος, φάρμακο, όπου είναι σίδηρος ή η πύλη. Λίγο πολύ σήμερα σημαίνει κάτι το οποίο δεν κάνει καλά τα φάρμακα. Το κάνει καλά όσοι αυτηρίαση, στερεί, δεν όλα αυτά τα κάνουν καλά. Το κάνει το πυρ. Το πυρ τότε έπρεπε στα καυτηρία, σήμερα θα μπορούσαν να πούν για την εμβολή. Θα σας δείξω ακόμα μερικές φωτογραφίες του Ιπποκράτης. Ιπποκράτης μεγαλύτερη και μεσίγη. Λόγω της μεγάλης ύλης του Ιπποκράτους, εισπολύθηκαν πολύ σπουδαίοι του ζωνάτου. Λίγο από το μεσάνο του Ιπποκράτου, γιατί ο προηγούμενος που είναι το προηγούμενο, είναι πίνακα του Ιπποκράτους, όπου δείχνει την Ιπποκράτη πολύ πιο όμορφο και πολύ πιο ασεβάστη. Υπάρχει βιβλίο του Ιπποκράτους, το οποίο βρίσκεται στο δρόμο προς τον Τύρκο. Ανακαλύφθηκε το 1926, όταν έκανε την εφημερίδα ο Πινιός, αποκάλυψε ένα μεγάλο ήθημα, γιατί δεν υπήρχαν τουρκικά μνήματα. Αν εγγράφει, δεν έχουν τελειώσει τους σταθμούς. Έχετε ένα άγαλμα, αλλά θέλει πολλή δουλειά ακόμα για να δει να αντιθεί το ποινό. Πάθος που είναι, ο Ιπποκράτης είναι σπηλάρης και μάλιστα και κεντρικός σημείο.
η ώρα περνάει. Πάμε να σας πω το τελευταίο κομμάτι. Παρουσίασή μου. Λίγο πολύ θα σας πω και την ιστορία της ώρας. Το θέμα είναι κυρίως αυτό το απόσπασμα 41 από τον αρχιστριατικού δουλειού. Εδώ δούλεψα σαν συντονιστής διευθυντής στο ΕΛΑ. Τώρα είμαι συνολικός συνεργάτης στο ΕΛΑ, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αγγλίου. Μαζί με τον είδη στον χώρο χρόνο. 1997. Περνάσαμε εδώ και λίγο. Πολύ κουρασά μαζί μας. Τελειώνοντας την νοδοδυναμική σχολή, δίνω εξετάσεις τα κτίρια και περνώ στην ιατρική σχολή. Μια ταυτόχρονα κάνω και στην νοδοδυναμική εξειδίκευση στο νοδοδυναμική. Το τελευταίο έτος της ιατρικής το κάνω στην Αθήνα. Μεγάλη τιμή και τύχη να γνωρίσω πάρα πολύ καλούς πρόσωπους στην Ελένη, δηλαδή τη Γιαμαρέ, τον Γιώργο τον Δαΐκο, τον πολύ σπουδαίο Γιώργο Παπαζάχο, καρδιολόγο. Όπου η εμπειρία τόσο ως μέρος και αποψιά, αλλά όσο και μη, δεν υπήρχε μια τυχή γιατί για να γνωρίζουμε τα καλά με το πάνω. Έγραψα πάνω από 100 ώρες, πέταγμα με πάνω από 100 ώρες. Καλυβέτας τώρα και εγώ ώρες. Επίστροφη στο Ιράκ πριν, όπου και έκανε ειδικότητα με καθηγητή μου, ο Μανώλη Χελιγόνη, ο οποίος εκείνη τη στιγμή θεωρεί το ο νούμερο ένα, ο τωρανιμολόγος της Ελλάδας. Δεν είχε κάνει ορειλά στην Ελλάδα και δεν έκανε ορειλά περίπου την υγεία του ομολογιακού κόλπου στο πίστημα στα συμβάνια. Δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιο λόγο, αλλά πάντα το μυαλό μου ήταν προς τα δωρά. Είχε τύχει και είχα την σαν να τα εμπειρία να δείξει το μυαλό μου. Δεν υπάρχει για να μην βλέπω το Μανώλη Ανδρώνικο. Όλες οι φοιτητές ήταν ένας εκπληκτικός. Πλέον επιμελητής δεν είναι στο κομμάτι του Ιρακλείου. Το Ιπποκράτη το εισέλεγε το ιδιοποίηση της νόσης. Άλλωστε, πριν τα πάει με την Ελλήνη, είχε πάει και στην Ελλήνη και με πολλά πράγματα. Εγώ δεν πω ότι δεν πάει. Γιατί για την Ιπποκράτη το πήγε. Ναι, και σύμφωνα με τον καθηγητή μου, Εγώ τότε
ότι ο Σύμβολο δεν είναι μόνο σου, είναι υπερφυγισμένο από αυτό που αγαπούσε. Φτάνοντα στη Βέρη, δεν είναι. Παρόλο που θεωρούσατε ένα ακόμα και κάτι δεν μπορεί. Θα δουλέψει εξωτερικό, σαν διατριβή, σαν μια κεφαλή οικογένεια, παρά και σαν διευθυντή. Γιατί θα έπρεπε να πολλά πράγματα μεταδώσει σε τότερου συνδέου και σε πάρα πολλού γενικού γενικού. Πήγα πίσω στο σοκά και τον συμπέστη. Διάβασα την παθολογία και προσπάθησε να προσφέρει. Άρα από αυτή την ιστορία που είπε ένα βιβλίο, το οποίο λέγεται Θέματα, μιλάω τώρα για την αναπληρωγία, είχε δοθεί πάνω από 2.500 ανάδειξη δωρεάν δόθηκε σε πάρα πολύ κόσμο, κυρίω του επόμενου που θα τον μιλάω και άλλου. Και σε πάρα πολλού γενικού για το ΕΚΤ είναι και θεωρώ ότι πάρα πολλά στο πλούσιο. Το δεύτερο μέλλον, μια συνέχεια στο το δεύτερο μέλλον, γιατί είναι την ελάχιστη που θα χρησιμοποιήσει και είναι και τις άλλες. Πρώτα χρησιμοποιήσει. Τώρα σε ορισμένες ακόμα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ εγωιστικό. Καλησπέρα. Ο πνευματικός του πνεύματος προσφέρει, ο δικός του πνεύματος προσφέρει. Είναι πάρα πολύ εύκολο να περάσεις. Ενώ η ταπεινότητα είναι απαραίτητη στην ένθρωση. Όποιος είναι πολύ εγωιστής στην ένθρωση, θα δεχτεί πολλαπλά κτήματα από το γονατίσω. Άλλα πράγματα μας τα οποία επίσης σε βοηθούν είναι η τέχνη, το χώρο, τον αγαπάζω και καθόλου την τοπία, σου δίνει να το πιστεύει λίγο. Από τα συνεχέδια, εδώ πέρα βλέπουμε μια πολύ περίφημη ζωγραφία από τον Ιωάννη Σερμέρ, τον περίφημο ζωγράφο της Τέλτ. Είναι το παιδί του Σκουλαρίτου, το οποίο έχει γενικέ βιβλία. Εκεί την έπεσε Σκουλαρίτου και φορούσαν πιο πολύ τα γορίτσια. Μάλλον, είμαστε θα είσαι. Είπαμε ότι και τα αγόρια θέλουν τους. Είπα επίσης εμένα μου αρέσουν πολύ τα σπόρια. Είχα τη μεγάλη τύχη να βρεθώ και να δω. Και την υπάρξα εδώ να και τον Άγιαξ, ο οποίος ο Άγιαξ δεν είναι το έντερο Τελαμόνι. Και σε αυτή την πολύ μεγάλη ολονδική ομάδα όταν κάτω. Τελειώνει το Άγιαξ. Πέλα μόνο το η μουσική αγαπώ, πάρα πολύ. Τη μουσική κάθεται πολύ πρόσφατα, μία πολύ καλή φίλη συνάδελφος με έκανε ότι ξανά αγάπησε την ελληνική μουσική. Αλλά η ελληνική μουσική, μιλάω ακόμα και τσάμικος και κλασικά τραγουδία, νησιώτικα, κριτικά κλπ. Και φοβερά χάτζινγκά, κάτσο, του μεγάλου λέσχα. Όμω, για 60-70, αγαπώ αυτό που λέγαμε ρόχωση. Όπω το Pink Floyd, ότι έχω και πάρα πολλού νέου στίχου. Στίχου είναι αγαπημένο με συγγνώμη. Αισθάνομαι κουρασμένο. Αίσθημα του ακούω. Άλλη μεγάλη μου αγάπη είναι η ιστορία. Εδώ μας μιλάει για πώς έπεσε η ρωμαϊκή ιστορία. Δεν ενδιαφέρει μόνο το ότι κατάσταση. Ίσως η ρωμαϊκή ιστορία πιο πολύπλοκη στον κόσμο. Έχει μέσα ένα χαρακτηριστικό. Η Ελλάδα χάσε και τις δημιουργήθηκε καταστροφές όταν είχε τη χρόνια. Και είχε πάντα τη χρόνια. Πάντα στις πιο απίθανες στιγμές. Και είναι κάτι το οποίο εμείς πρέπει να το άπουμε, να το διώξουμε. Το λέει και ο Θεός, ποιητής ο Σολομός για την τυχόν.
πολύ γρήγορα μερικά ιατρικά πράγματα. Καμιά φορά, σαν γιατροί, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Μια μεγάλη, μεγάλη και μια πολύ μικρή. Στην αξιολογική του αυτό δεν είναι φυσιολογικό, ιδίως στην υγεία του. Είναι πλασματικά έτσι. Πιο συχνά λένε θα πάνε. Αλλά μπορεί και άλλο να σημαίνει. Είσαι υγρό, μόνο αυτό είμαστε. Βλέπετε εδώ και τις σελίδες. Και στην αξιολογική εδώ μια συμμετρία. Το πολύ να κρύβει ένα μόρφο το οποίο πιέζει να φτιαχνεί σαν τη γετσάβια και δεν αφήνει την βρώμη έξω. Να γίνει εξισορρόπηση αέρα εντός και εκτός με αποτέλεσμα. Είναι κάποιες φορές πρώτη αιτία από τον γνωσίδο του πλάσματος πριν από αυτό. Λοιπόν, κάτι άλλο. Έχει γλώσσα και στοιχεία. Τα οποία θα πάρει μια διαφορετικότητα δεν υποχωρούν. Ποτέ να μην θεωρούμε ότι δεν είναι. Ζεστό. Αυτά θέλω οπωσδήποτε. Εκτίμηση του δημιουργικού σύλλογου τη βιοψία. Και πώ είναι η κακοήθεια, γίνονται καλά σε ένα ποσοστό τεράστιο. Αυτό το λένε ακόμα και στην υγεία, για όποιο έχει βραχνά. Έτσι δεν είναι το λόγο του οποίου δεν μπορεί να την περνάει. Είναι πολύ δύσκολο να την περνάει. Διότι στο λάδι των όχι μόνο να υπάρχει ένας πολύκοδας ή έστω ένα προνόμος, αλλά μπορεί να είναι άθρωση δηλαδή για να ανακίνηται ή για πάρα πολύ λόγο. Μια άλλα είναι ο πλάσμα του κομπέσματος στο πνεύμα, στην ισοφαγωγή. Δεν είναι λόγος ανατομικούς να πνίγουν το κάτω του αρνητικού νεύρου. Τις πιο πολλές φορές δεν είναι τίποτα. Είναι μια απλή. Δεν ξέρω πολύ καλά. Με κοιτάει ως και το πολύ της μας εδώ. Εσείς και πολλές φορές, λόγω τα κερδοντήρια, κύριος νόσου, κάνει τους λεγόμενοι. Αν τα κονδύα των ειδών, πώς θα δει, κάνουμε στο φωνητικό χορδό, το οποίο είναι εντελώς αυτό και το μόνο που χρειάζεται μια ορθοφωνία. Χρειάζεται ένα μάθημα να συμβείτε σωστά και θα τονίσω. Ένα λόγο θεραπευτή. Βλέπουμε τώρα ένα λέγη το οποίο σας μπορώ. Αυτός είναι καρκίνος. Ο οποίος είναι καρκίνος αυτός που είναι καλά. Άλλο από 90% είναι σωστή αυτή αναλογή. Είτε με λέει είτε με το βολί. Και εδώ κάποιος ο οποίος δυσκολεύεται να καταψεί μπορεί να έχει μόνο τέτοιο τύπο. Το οποίο είναι επίσης μόνο και το οποίο θέλει πολύ σοβαρή. Για να έχει τέλειες ελπίδες να γίνει καλά. Το πολύ γνωστό της υγιές σου. Για σου πιες να καλώνουν, να ζουν χρόνους που να βγουν. Βάζουν δορυφόρο και ιδιαίτερα. Πρέπει να εκτιμούν τα πόδια, τον λόγο. Δεν μπορεί να πλήγουν με λάνημα. Είσαι ο ήλιος που κλείσει, πρέπει να αποφεύγεται. Δεν νομίζω πρέπει να πούμε ότι τα νόματα βλέπουν πολύ πιο συχνά σε χώρες όπως η Ιταλία, Νέα Ζηλανδία, που έχουν έντονο φως, αλλά και εμείς δεν έχουμε λίγο. Κάτι επίσης χρήσιμο να ξέρουμε ότι σε πάρα πολλά νησιά μας, πρόσφατα είναι το μυστικό κόσμο, Ρόδος κλπ. Έχουμε τέτοιου είδους νομιβάσματα, οι άγνοιτος, καρκίνοι δέρματος. Ποιος είναι η καρκίνη, είναι στο δέρμα. Καρκίνη δέρματος είναι στο πρόσωπο. Γιατί αυτό επιτίθεται από εδώ. Άρα στη συνεργασία του δέρματολόγου, του γνάθου χειρουργού και του ρητά πρέπει να βρεθεί σωστή. Επίσης, πλέον, οι θεραπείες δεν είναι μόνο με χειρουργείο, βλέπουμε σήμερα τεράστιες, θα είναι και κανείς, καινούργιες ανακαλύψεις, με ανάσοθεραπεία και οι άσεις, ακόμα και ασύντομα ονόματα, ήταν απελπιστική κατάσταση. Θα είναι τότε στα επόμενα χρόνια, θα υποχωρήσει πολύ η χειρουργική και χρονοθεραπεία. Η θεραπεία θα γίνεται με χημειοθεραπεία, δευτερευόντως και μανσοθεραπεία περισσότερο. Περισσότερο γιατί κάνει έξυπνα. Είναι μόνο πολύ την άκρη, την τελειωμή άμυνα του οργανισμού, η οποία της μετέλα σκοτώνει τα κύτταρα τα δικά της και σκοτώνει τα ξένα. Το μέλλον στην ιατρική είναι αυτό.
μέσα από την ολοκληρωτική και την θεοπλακία. Φτάσει που είναι ότι λέει λέξη μέσα στο στόμα εδώ. Λευκές πλάκες και κόκκινες πλάκες. Γενικώς οι κόκκινες πλάκες είναι πιο γνώστες. Λευκές είναι όλες. Όμως οι πιο επικίνδυνες είναι οι κόκκινες. Όταν κανείς δει κάτι στο στόμα πρέπει να δει τον γιατρό του. Κάποιες φορές θα χρειαστούν βιοψίες να αποδείξουν. Επίσης, μικροεμποραγίε από τη μύτη. Βγαίνει λίγο ένα στόματα, ξανά βγαίνει στόματα, ξανά βγαίνει στόματα. Δεν είναι κάθε κίνδυνο. Βγάζει μοραγίε όλοι και σου το γιατρό. Και συνήθω δεν είναι κίνδυνο. Δεν είναι εδώ και ένα μύθο. Η υπέρβαση δεν φταίει για αιμορραγία στη μύτη. Και ούτε η αιμορραγία στη μύτη σώζει το γιατρό. Είναι λάθος από του κόσμου. Η αιμορραγία που έχει κανείς στη μύτη μπορεί να συντηρήσει και όχι όσο θα την αρχίσει. Εδώ αξίζει το μαγνητήριο να κάνει αυτό το σημείο. Λοιπόν, βλέπετε αυτά τα εμπόρια. Έχουν κάτι σκιάσεις. Αν εδώ πέρα κάνει κανείς απλές φωτογραφίες, μήνες να βγαίνει ο γιατρός ή γιατρό και να παίρνει αντιβίωση και αντιβιώσεις. Αυτό να μην είναι το σημείο. Αλλά είναι όπλασμα. Αν μάλιστα προσέξει κανείς να βλέπει τη λύπη το διάφορο. Δεν υπάρχει κανένα σύγχρονο. Απλή φλεγμονή η οποία τρώει τη διάφορα της λύπης. Και δεν πρόκειται κανένας λεφόμενος, στάθρο φόμενος. Θα πέτει με το πίσω και μετά. Με το λόγο σου. Το νοσοκομείο Ηρακλείου. Δυστυχώ ο Μασπατέλη ο Ασυνδυστή ήταν και νέο. Ήταν τεράστιε αμυγαλέ. Όταν κανεί έχει τέτοιε αμυγαλέ και παίρνει σε αυτή τη θεραπεία και δεν περνάω το πρόβλημα. Δηλαδή η αδυναμία να πάω, ο πυρετό τη εξάντληση τελικά μπορεί να κρύβουν άλλα πράγματα. Και τυχερό είναι να έχει μόνο απλώ ένα σύνδρομο λιμόδη που μπορεί να μονοπυρώσει τον πυρηνό σου που οφείλεται σε ιό. Αυτό η άκρη ουσιαστικά. Καμιά φορά μας πίσω από εδώ μπορεί να κρύβω την ευχημία σας. Ευτυχώς πάντα. Κοίτα εδώ πέρα κάτι ούλα. Τεράστια. Πιο συχνά η ουλή εδώ οφείλεται σε κακή σωματική γενική ύπαρξη. Πέτρες. Όμως όταν βλέπει κανείς τέτοιες εικόνες είναι εξαιρετικά υπερβολικές. Αν πάρει μια βιοψία από αυτά τα ούλα. Ιδιαίτερα, δυο γομμένα μπορεί να βρει μια οξία που να φυταρκεί και να έχει μια κακή πρόγνωση. Υπάρχει και πολλά φάρμακα που επίσης κάνουν τέτοιες εικόνες όπως είναι τα αντιεπιληπτικά. Και εκεί, αυτή είναι η αντιεπιληπτική που κάνει νομίζει ότι το θέμα υπερτροφία, ούλα το έχω εξαντλήσει, τα ξέρω όλα, μας φέρνει σε φορά σε ένα παιδάκι τριών χρονών από το. Την παιδιατρική σχολή. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Ούτε το 50% δεν θα είναι το πέντε λέξει. Γι' αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαβάζουμε συνεχώ, να βλέπουμε, να αρπάζουμε και να διαβάζουμε. Αν μια γνώση δεν την γνωρίζει, δεν την αναγνωρίζει. Γιατί φυσικά δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Όταν έχουμε γνωρίσει τα μόνα μια δουλειά, θα σκεφτούμε ότι μήπω έχει καμιά σχέση με τα δόντια. Γιατί τα δόντια γυρίζει στα δόντια, είναι πάρα πολύ κοντά. Και δείτε εδώ. Μια περίπτωση. Δείτε ότι εδώ αυτήν την περιοχή που είναι, υπάρχει οστού. Το οστού κατά τη διάγεια τη Αγιοσέφα. Οπότε άρχισε και πέρα από τα σάλια, το στόμα τη μέσα του πάνω. Δημιουργήθηκε εδώ πέρα και μυκητήρα. Εγώ τα πήγα μέσα. Μα την εισέγγινε καλά, αλλά η τελειώτη θεραπεία τη σιγουρήκη μα. Από δόντια ή από
πλήγμα. Όταν έχουμε αυτή τον άνω, ψάχνουμε το αυτή και δεν βρίσκουμε απολύτως. Δεν πρέπει να καθίσει κάποιο να ανησυχούμε. Θα σας πω μόνο 50% της αγχαλγίας οφείλεται σε νόσο των αυτιών και 50% οφείλεται σε άλλα πράγματα, τα οποία άλλα πράγματα που είναι ακόμα και διαχειριστικό ανέμεσο ή καρδιοπάθεια. Έτσι δεν έχει φύγει. Κάπου το ξεχάσαμε να είναι εδώ δίπλα μας ακόμα. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση που θα δούμε, την εικόνα αυτή, δηλαδή τριχωτή λευκό πλακία, σχεδόν είναι το φαγνωμονικό σημείο της HIV λίμνης, σημείο της προχωρημένης. Για να δούμε κύστης στην περιοχή των παροτήτων, οι λευκές λευκοβένες, πίσω στο τράχη, σχεδόν στο χέρι. Και αυτό είναι ένα πολύ πιθανό σημείο για HIV λίμνης. Γι' αυτό εδώ το νεόπλασμα, το οποίο δεν βλέπουμε στα καλά καθούμε, λέγεται σάρκωμα κάπως. Μας είπε η κυρία Κάνη Λακοπούλου από το Λαϊκό Νοσοκομείο. Σάρκωμα κάπως, θα ψάξεις ακόμα και στους 600 πόρους. Εδώ πέρα είναι σύντερο. Αυτό εδώ πέρα είναι προχωρημένο HIV. Επίσης έχουμε μια βουλωμένη μύτη, χωρίς όσφηση. Ένα από τα πιο απλά πράγματα που μπορεί να έχουμε στην μύτη είναι πολύ υπόλοιπες. Για να τους δει κανείς, δεν φτάνει φυσικά το ρινοσκόπιο. Πρέπει να χρειάζεται ένα σκόπιο των ειδικών. Αλλά και ο γενικός μύτος μπορεί χρησιμοποιώντας μήνυα ενδοσκόπηση, δηλαδή με το οτοσκόπιο και χωνάκι μιας χρήσης, να κάνει μήνυα ενδοσκόπηση για να καταλάβει ότι κάτι άλλο υπάρχει και να το στείλει στο ειδικό. Όλοι για να κλείσουν μια διάθεση διαφράγματος προς την μεγάλη μονήμα. Και όταν έχουμε μεγάλη διάθεση τελικά είναι εκεί πέφτει και γίνεται εφητιοειδής μυς και μοιάζει κατά κάποιο τρόπο σαν σε λατούργικο όπως λέμε στην υπόθεση. Με τα άλογα τις σέλες όπου κάλπαζαν τα τουρκικά στήθη. Αυτά είναι που δεν δούμε μονόπλευρη έκρηση. Η δούλη και ιδίως. Συνήθως υπάρχει ξένο σώμα. Το χειρότερο σενάριο να υπάρχει. Τι είδε τις μπαταρίες, τις χρήσεις παντότητα και τις χειρά. Σε ρολόγια, σε παιχνίδια. Και αυτές εδώ οι μπαταρίες με τρόπο χημικό, ηλεκτρικό, πιεστικό, ηλεκτρικό. Τρυπούν ταχύτερα. Ας αφήσουμε να κάνεις μια απότομη πληροφορία και δείχνει το καταρχήν και φτάσει στην σοφά. Πάμε σε διάκριση στο πάνω σοφά και τελειώς και θάνατο. Κύριε Κούρτα, τραχυλικές διωγώσεις υπάρχουν σε όλη την γάμα της ιατρικής που να γνωρίζουν τι μπορεί να στείλει η τραχυλική διώγωση και να ξέρουν το στείλουμε έως ποιο σημείο μπορούμε να το διερευνήσουμε. Πάλι ο κράτη καλή δείξη ιστορικού και πολύ καλή φυσική εξέταση. Και άλλος ένας πολύ καλός παράγοντας είναι η βιοψία της μέσα με βερόνα. Με δύο προϋποθέσεις. Να έχουμε άτομο και τα ρολόγο να ξέρει να ερμηνεύει. Αλλά και αυτός ο οποίος πρόκειται να πάρει τις βιοψίες να έχει πάρει. Ξέρει πώς θα τις πάρει και πώς θα τις τρώσει. Και εδώ είναι μια καλή ευκαιρία να πω ότι με τη βοήθεια του αξιοαγάπητου Αντωνίου Ιωάννου, παθολόγου και εντατικολόγου, έχουμε φτιάξει τρία βίντεο. Τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο YouTube. Ένα για χέρι να έκανε τραμινές. Ξέρετε στην πλήρη συμμετοχή που πάνε από 200.000 χίτς. Με διοξία με μελόνα. 4.000 και με αλλαγή να πιω σωλήνα
Επίση, πολλοί μου θέλουν να πάρουν κατά πάνω από 400.000 σχέσει. Με πάρα πολλοί αντάγγλικα. Με πάρα πολλά. Πάρα πολλέ αναζητήσει από οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Να λοιπόν που η Βέρη πήγε και δεύτερη φορά μέσα στο Διεθνέ Ιατρικό Γύρι. Όπω και παλιότερα είχε πει. Χάρη στον Τρίφλο με την Ατζήτη με την επέμβαση. Βέρη Εκνίκ. Σε μια οντολογική ανάγκαση. Να δείχνουμε μια μέθοδο την οποία εμείς ψάχνουμε εδώ. Τεχνική με δύο του μελθεί, δύο μέθοδο. Αντί να χρησιμοποιείς πιστολέτο, χρησιμοποιείς απλή αναρρόφηση και πεταλούδα. Δείτε εδώ που μπορεί να φτάσει κάποιος. Αυτή η ασθενής ήταν από τον ομολάσιο θείο στην Κρήτη. Ο χώρος στο οποίο βρίσκεται μοιάζει να είναι όγκος παροτίδας. Η Αγία μας δεν λυθόταν να το αγγίξουμε. Παροτίδα είναι ο Κύριος, ο Θεός, ο Παράγης Άγια. Γιατί χρησιμοποιούσε αυτό το μόρφο με να κοιμάται στο μαξιλάρι της. Αναγκαστήκαμε και την πίστα πάρουμε μερικά κύτταρα. Τα κύτταρα έδειξαν πιο όρθιο, δεν το πέρα κατά. Όταν είναι κανόηθες. Την καθησυχάσαμε ότι δεν θα την πειράξουν. Θα μπορεί να συνεχίσει να κοιμάται στο μαξιλάρι της. Ότι εγώ συμπτήρες είναι εκατοντάδες. Όλα αυτά υπάρχουν. Και από ό,τι έχω ακούσει από τους συναδέλφους από Αθήνα, αυτά θα κυκλοφορήσουν σε μικρό βιβλίο. Ενδεχομένως θα μπορέσουν να τα είναι, αλλά τα έχει πολύ σκέφτη. Εδώ δείχνει, εικόνες της εξωτερικής δημογραφίας μας δείχνει ότι όλοι οι κοινωνικοί πρέπει να διαβάζουμε και να μην είμαστε μόνο μας συμβαίνει σε τι μας λένε η αξιολογότητα και η αστυνομική μας γιατρή. Πρόκειται για τον Θανδένα Σταχύλου, που αποδείχθηκε τελικά με αυτή τη διοξία εδώ, ότι ήταν η προαρχόντς μια. Το μικρό πράγμα, πόσο μεγάλο μπορεί να είναι εσωτερικά. Ένα άλλο πονηρός. Καμιά φορά έρχεται μια διάγνωση, μας λέει, «Κις, Τραχύλου». Σαν το χρόνο ο οποίος καπνίζει πίνη. Αυτές οι διαγνώσεις είναι πολλές φορές υπερδιαγνώσεις και είναι καρκινόματα καθαρτικά, κυρίως από το δαχτύλο του παπέλου, της ενδαριστική γύρω ή από το, ή από το θυροειδή. Άρα αυτό το παπέλο το κάνει κάτι και να βγαίνει, να το βλέπει. Η μάζα στην ενήλικα δεν σημαίνει τον τακακό υπερδιαγνώσεις. Η διάγνωση αρχαίκη και στις ενήλικα μπορεί να είναι επικίνδυνη υπερδιαγνώσεις. Τα φιλότερα πράγματα του θυροειδούς και μπορεί συχνά να δώσει και ηθικέ διαφορετικέ προστάσει. Πολλαπλέ και ηθικέ βάσει ασφάλεια μπορεί να είναι εκδήλωση ή ξέρετε μα. Δικό μα περιστατικό. Πόσο πολύ μα ταλαιπώρησε. Το 6 σημαίνει αλλαγή στα δύο ζωή. Και τι περιμένει νόσος. Η τρίτη φορά που κάναμε ενδοσκόπηση που είχαμε στην περιοχή σε όλα τα κρεατά. Τις πρώτες φορές δεν του δόθηκε σημασία. Κάποια φορά όμως, γιατί να είναι αυτό λίγο αριστερά και αυτό να είναι αριστερά, ας πάρουμε λίγο μια διαψία. Τελικά αυτός ο άνθρωπος είχε να κάθεται τώρα από εκείνο να είναι οφάρι για να προστάσεις. Αυτός ο άνθρωπος, μια 45 ετών άνθρωπος, αντιμετωπίστηκε χημειοθεραπεία και κατόπιν στον Πάπα Γεωργίου με τη βοήθεια του φίλου Δορδάνη και του τότε καθηγητού εκεί, Ιωάννη Κωνσταντινίδη, που είχε καταρθεί στο Αρχαίτα. Μέλε παιδενικούς καθολικούς στη Νέα Κοινοβολία και είναι υγιής αυτή τη στιγμή. Και οι ασθενείς αυτοί, ασθενείς δηλαδή οι οποίοι έχουν ένα πλάσμα στην περιοχή, είναι ασθενείς που τους παντρεύουν, τους ισόκους. Αν να μην αναδεινούν, πρέπει να τους παρακολουθήσουν. Φέρεις το καλύτερο. Διονύση να ολοκληρώνω την αρκετόμη
φωτογραφίες. Λύση ακουστικού χώρου. Πρέπει να γίνεται παντού, αλλά πρέπει να αποφύγει. Δηλαδή, αν κάποιος έχει διαβήτη, δεν πρέπει να λύσει εξ ακουστικού χώρου. Γιατί μπορεί να καταλήξει με ένα λάθος. Σωστό, διλήθη δάση του κράνου. Άρα, λοιπόν, όταν πρόκειται να κάνει την λύση εξ ακουστικού χώρου, καλύτερα να πάτε στην ειδικό γιατρό σας. Οι άλλοι απλές αυτές ορισμένες προσπαθούν να έχουν σχέση με πολύ σοβαρό νοσήμα. Αυτά μπορεί να είναι μέσα στον χρόνο υπέρφυγα και άλλα πολλά. Αυτές λοιπόν που δεν περνούν πάνω στο κεφάλαιο των ελκών του στόματος θέλουν εκτίμηση από τον ειδικό. Σαν αυτή εμάς. Αυτή δεν είναι την υπέρφυγα. Ένας ποιος ότι είναι πάντα θανατική φόρα σε αυτήν την παρομοίδηση αμέσως. Ο χρόνιος βίας οφείλεται πάρα πολλές φορές στο κάθισμα καταρχήν, αλλά και σε πάρα πολλά φάρμα. Όπως και το αντιοίδη. Οι καταστάσεις από τις οποίες έχουμε διόγωση στα χείλη, στη γλώσσα ή κάτω από τη γλώσσα και δύσκολα. Πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο άμεσα, γιατί αυτό πρέπει να μας αποφράξει τα λάρια και μας πίνει. Να μείνουμε με άπνοια και πολύ χρόνο διάστημα. Και τελειώνω. Τα φάρμακα δεν είναι πάντα καλά, ίσα-ίσα. Ντράξεις τα πάντα. Πολλές φορές είναι άσχημα. Πρέπει να πρέπει να πούμε ότι μας δίνει ο διατρόφος. Ότι μας εξετάσει, ότι μας πάρει ιστορικό. Και φόρμα που είναι για μας, και τα φόρμα που πήρε ο γείτονας. Ο Ιπποκράτης έλεγε για το θέμα. Πολλές φορές το καλύτερο φάρμακο είναι το καλύτερο. Λοιπόν, η μαθεία, εκτός από εξαιρετικούς γιατρούς, εξαιρετικούς ανθρώπους, που εμείς σαν οικογένεια το ζήτημα. Με φοβερή αγόρμη από τον κύριο Παντελήμων εδώ μέσα και τον πιο κοινό συμπολίτικος. Έχει και πρώτατη φυσική όμορφια, δύο πανέμορφα κέντρα, χιονοδρομικά δεν το βλέπετε τη γάντια μάλλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα τέταρτο διάλειμμα και επανερχόμαστε.